Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας βρίσκεται κοντά σας από τη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ψαρουδάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 προκειμένου να δούμε τι νεότερο υπάρχει όσον αφορά στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά μας. Το σημερινό θέμα είναι τα πρότυπα τα οποία προωθούνται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κακά τα ψέματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλαμβάνουν πλέον ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας και επηρεάζουν πολλές πτυχές της ζωής μας, είτε είμαστε παιδιά, έφηβοι ή ενήλικες. Πλασματικές εικόνες γυναικείας ομορφιάς, γυναίκες ντυμένες με την τελευταία λέξη της μόδας, εικόνες αφύσικα λεπτών σωμάτων που προβάλλονται ως υγιεί και επιθυμητές, συμβουλές διατροφής και ομορφιάς από μη ειδικούς κατακλείζουν μέσω των κοινωνικών δικτύων τις σημερινές έφηβες και επηρεάζουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, την αυτοεκτίμησή τους και κατά συνέπεια ολόκληρη την ψυχολογία τους. Περισσότερα και αναλυτικότερα για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα θα μας πει η ψυχολόγος της γραμμής βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, η κυρία Μαρία Δάρα, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Δάρα, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πρότυπα τα οποία προωθούνται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να απασχολεί όλες τις οικογένειες, ειδικά εκείνες που έχουν έφηβες, που έχουν έφηβα κορίτσια. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δυστυχώς τα πρότυπα προβάλλονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα αναφερθώ συγκεκριμένα και στο Instagram ακόμα περισσότερο. Είναι πάρα πολλά, όπως είπατε και στην αρχή, απεικονίζουν κατά βάση έτσι εξαιρετικά δύνατα μοντέλα ντυμένα με την τελευταία λέξη μόδας. Να σας πω μόνο ότι υπάρχει μια καινούργια τάση, η οποία λέγεται Fitspiration, που έρχεται από τη λέξη fit και inspiration, δηλαδή έμπνευση για να είναι κανείς αδύνατος εξαιρετικά. Η οποία κατακλείζει το καινούριο αυτό φαινόμενο όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δίνει έμφαση βέβαια στη διατροφή και στο σώμα, έτσι, στην άσκηση και στο σώμα. Κυρία Δάρα, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η διαφορά της έκθεσής μας στα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα, όπως είναι η τηλεόραση. Και από εκεί υπήρχε έκθεση σε λανθασμένα πρότυπα. Έτσι ακριβώς, και ειδικά όταν είχε παρουσιαστεί την πρώτη φορά, είχε εμφανιστεί τηλεόραση, πάλι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως τώρα υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση. Ενώ τόσο καιρό ήμασταν απλοί θεατές, για παράδειγμα, τέτοιων προτύπων, τέτοιων εικόνων. Τώρα, μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναβάζοντας οι ίδιοι συνεχώς τις δικές μας φωτογραφίες, selfies, γινόμαστε οι ίδιοι αντικείμενο παρατήρησης των σωμάτων μας. Mm-hmm. Επίσης έχουμε μεγάλη και τεράστια πρόσβαση σε σχόλια, σε αναφορές οι οποίες γίνονται μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει αλληλεπίδραση, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως ήταν η τηλεόραση. Και αυτό φαίνεται ότι έχει τεράστιες παγίδες τελικά. Επίσης φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά είναι μόνα τους απέναντι σε μια οθόνη. Στην τηλεόραση συνήθως καθόταν και όλη η οικογένεια μαζί, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσε ο γονέας να προλάβει καταστάσεις με τη συζήτηση όταν βλέπει κάποια λανθασμένα πρότυπα, θα μπορούσε να τα κατακρίνει όταν θα τα έβλεπαν στην τηλεόραση, ενώ όταν ένα παιδί είναι στο Instagram, ο γονιός του τις περισσότερες φορές δεν είναι από πάνω του, δεν μπορεί να ξέρει τι βλέπει ή τι δεν βλέπει. Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως η ενημέρωση και η κριτική σκέψη των παιδιών, ακόμα και σε αυτά που βλέπουν στο YouTube ή στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι επιτακτική ανάγκη. Mm-hmm. Ξέρετε, το βλέμμα μας είναι εξονυχιστικό στα Instagram. Δηλαδή τα παιδιά τι κάνουν, ασχολούνται όλη μέρα με τις φωτογραφίες προφίλ, όλη μέρα βλέπουν φωτογραφίες διασύμων, φωτογραφίες φίλων οι οποίες αγγίζουν την τελειότητα. Βέβαια, σαφώς οι περισσότερες είναι επεξεργασμένες, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο τα ίδια τα παιδιά θα πρέπει να κατανοήσουν. Και όταν βλέπεις συνεχώς το σώμα σου, την εμφάνισή σου και τη δική σου και των άλλων, είναι σαν να βλέπεις διαρκώς μέσα από ένα μεγενθητικό φακό. Αυτό που αναφέρονται όλη η διεθνή βιβλιογραφία αντικειμενοποίηση του σώματος, είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε το ίδιο μας το σώμα
σαν αντικείμενο προς παρατήρηση. Και αυτό έχει πάρα πολλούς κινδύνους για όλη την ψυχοσύνθεση ενός εφήβου. Πρώτα απ' όλα είναι ένα γερό χτύπημα στην αυτοεκτίμηση του εφήβου. Σε μια δύσκολη ηλικία όπου αναζητά την αποδοχή, ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα της διαρκούς έκθεσης και της διαρκούς σύγκρισης. Είναι η διαρκή σύγκριση, ακριβώς αυτό που είπατε. Και γι' αυτό πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά αναφέρουν ότι αισθάνονται άσχημα, δηλαδή όταν είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί νιώθουν ότι ποτέ δεν θα ανταποκριθούν σε αυτό το αδύνατο ιδανικό το οποίο ουσιαστικά προβάλλεται. Και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι ποτέ χαρούμενα, ποτέ ικανοποιημένα. Ότι κάποιος άλλος πάντα είναι πιο όμορφος, πιο ικανοποιημένος από τη ζωή του από ότι είναι ο ίδιος. Και αυτό είναι ένα διαρκές άγχος το οποίο είναι πραγματικό. Έχω να σας πω. Ας σκεφτούμε και εμείς οι ίδιοι, όταν κάνουμε έτσι, περιηγούμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπουμε τις φωτογραφίες, το μήνυμα που παίρνουμε πολλές φορές είναι ότι δεν είμαι τόσο καλός. Οι άλλοι ζουν μια καταπληκτική ζωή, ενώ εγώ ζω μια βαρετή ζωή. Ακριβώς. Και οι άλλοι είναι πάντα καλύτεροι από εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα λιγάκι να σας πω και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο συμβαίνει με το αδύνατο ιδανικό. Δηλαδή ότι παντού προβάλλεται το ιδανικό για να είναι κανείς ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, ευτυχισμένος, πρέπει να είναι εξαιρετικά αδύνατος. Το οποίο προβάλλεται από, ας αναφερθούμε και από πολύ μικρή ηλικία, έτσι, και από 2 χρόνων και από 3 χρόνων. Μόλις αυτές τις κούκλες τύπου Μπάρμπι, οι οποίες ουσιαστικά προβάλλουν αφύσικα πρότυπα ομορφιάς. Και όλο αυτό μετά συνεχίζεται και στην τηλεόραση, στις διαφημίσεις. Και όταν φτάνει κανείς στην εφηβεία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όλο αυτό το μήνυμα, ξέρετε, εσωτερικοποιείται. Δηλαδή γίνεται δικό μας. Θεωρούμε και εμείς ότι αυτό είναι το ιδανικό, ότι μόνο έτσι είμαστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Και είναι μια τεράστια παγίδα. Επηρεαζόμαστε όλοι το ίδιο από αυτές τις εικόνες? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ποιοι άνθρωποι επηρεάζονται περισσότερο ή ποιοι άνθρωποι έχουν αντιστάσεις σε τέτοιου είδους εικόνες? Καταρχάς θέλω να σας πω ότι οι κορίτσια και οι αγόρια επηρεάζονται πάρα πολύ, γιατί στο μυαλό μας είναι ότι τα αγόρια είναι έξω από όλο αυτό. Αυτό ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, αν επηρεάζονται και τα αγόρια το ίδιο. Ναι. Τολμώ να σας πω ότι τα αγόρια νομίζω ότι επηρεάζονται ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, βλέπουμε τα αγόρια να έχουν εξαιρετικό άγχος για τους κοιλιακούς τους, σαν πώς είναι κοιλιακοί, πώς θα βγάλουν την τέλεια φωτογραφία τους, ώστε να φαίνεται από τον καθρέφτη το ωραίο σώμα το οποίο μπορεί να έχουν. Ακολουθούν πάρα πολύ έτσι, και μέσα στο YouTube, YouTubers, influencers, που προβάλλουν ουσιαστικά μυστικά για την ομορφιά, για το τέλειο σώμα. Και επηρεάζονται το ίδιο και ακολουθούνται πολλές φορές έτσι λανθασμένες συμβουλές. Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά. Ξέρετε, η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος που οι έφηβοι ουσιαστικά έχουν ανάγκη να προσδιορίσουν τους εαυτούς τους, διψούν για θετική ανατροφοδότηση και αποδοχή από τους συνομιλίκους. Και γι' αυτό είναι ένα τροφοδότης που ψάχνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά είναι ένα μέρος επικίνδυνο, γιατί δεν είναι όλοι καλόβουλοι, δεν έχουν όλοι καλές προθέσεις. Μάλιστα. Να δούμε λίγο το ποιος έφηβος θα επηρεαστεί περισσότερο και ποιος λιγότερο. Κοιτάξτε, οι έφηβοι κατά βάση, επειδή ακριβώς ζητούν φοβερή ανατροφοδότηση από τους συνομιλίκους τους, επηρεάζονται πάρα πολύ από τους συνομιλίκους, είτε είναι στο πραγματικό περιβάλλον, είτε είναι στο Instagram. Άρα ένα βαθμό επιρροής υπάρχει σε όλους. Δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά θα ακολουθήσουν λανθασμένες διατροφικές συμβουλές από κάποιον στο YouTube. Παρόλα αυτά όμως, παιδιά τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, παιδιά τα οποία είναι σχετικά απομονωμένα, παιδιά τα οποία αναζητούν διαρκώς την τελειότητα, είναι παιδιά τα οποία έχουν έτσι λίγο, θα λέγαμε, περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν σε πιο επικίνδυνο βαθμό. Σε γενικές γραμμές όμως όλες αυτές οι εικόνες επηρεάζουν όλους μας, έτσι. Δηλαδή όλοι μας έχουμε εσωτερικοποιήσει αυτά τα μηνύματα. Και είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε γι' αυτό. Δηλαδή όσο πιο πολύ ενημερώνεται κανείς και εκπαιδεύεται, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται και η κριτική του σκέψη. Μάλιστα. Τελικά δηλαδή, για τις διατροφικές διαταραχές που εμφανίζουν οι έφηβοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολύ πιο έντονα από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν, μπορούμε να πούμε ότι φταίνε τα κοινωνικά δίκτυα? Κοιτάξτε, οι διατροφικές διαταραχές και η διαστρεβλωμένη κακή εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος για το σώμα του είναι ζητήματα που είναι πολύ παραγωγικά. Παρ' όλα αυτά, η αναδυόμενη έρευνα αποκαλύπτει ότι τα κοινωνικά δίκτυα συνεισφέρουν σε αυτά τα δύο που σας ανέφερα. Δηλαδή, η έκθεση ιδανικά πρότυπα ομορφιάς και η πίεση που ασκείται από τα μέσα στα παιδιά αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης και διατροφικών διαταραχών και διαστρεβλωμένης εικόνας σώματος, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.
και στα δύο φύλλα δηλαδή. Άρα θα λέγαμε ότι συνεισφέρει. Να πούμε ότι φταίει, ότι είναι μόνο αυτός ο λόγος που φταίει, θα είναι παρακινδυνευμένο. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα όμως συνεισφέρει. Και κυρία Δάρα, τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία προάγουν τέτοιου είδους πρότυπα, κυρίως ποια είναι? Αναφέρατε το Instagram, όπου mm-hmm. υπάρχουν και σχετικές μελέτες γι' αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. έχω μπροστά mm-hmm. μου μία έρευνα που έγινε από το Young Health Movement σε σχεδόν 1.500 εφήβους και ενήλικες και διαπίστωσε ότι το Instagram συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους και εμφάνισης κατάθλιψης. Φαντάζομαι mm-hmm. ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο, καθώς το Instagram είναι το κοινωνικό δίκτυο εκείνο που προωθεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα την εικόνα και η βασική επικοινωνία γίνεται μέσω της εικόνας. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά ναι, συμφωνώ. Και το YouTube το νομίζω Instagram. Ότι δεν πρέπει να κατέχει περίοπτη θέση στο πρόβλημα, στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι, απλά η όλη φιλοσοφία του Instagram είναι να ανεβάσω την τέλεια φωτογραφία, την τέλεια ιστορία, έτσι. Mm-hmm. Το YouTube προβάλλει κάποια βίντεο, στα οποία και έχουμε τον κίνδυνο ποιος είναι αυτός που μιλάει. Γιατί ουσιαστικά, ξέρετε, τα παιδιά έχουν πάρα πολύ πρότυπο. Όλους αυτούς τους YouTubers, τους influencers, από ενημερώσεις σχολεία που κάνουμε, μας λένε τα παιδιά τι θα κάνεις να μεγαλώσεις. Θα ήθελα να γίνω κι εγώ YouTuber, ας πούμε. Δηλαδή, το βλέπουν και σαν επάγγελμα. Πολλές φορές λοιπόν βλέπουμε να προβάλλουν, να διαφημίζουν ακόμα και κρέμες αδυνατίσματος ή πρωτεΐνες, οι οποίες μπορεί να παίρνουν, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία ενός παιδιού. Mm-hmm. Και θα πρέπει τα παιδιά να ενημερωθούν ότι ο καθένας μπορεί να ανεβάζει στο ίντερνετ πράγματα, να δίνει συμβουλές, αλλά να μην είναι ειδικός. Και βέβαια να ενημερώσουμε ότι δεν είναι το ιδανικό το αδύνατο. Το ιδανικό είναι το υγιές. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Φυσικά. Τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς? Κοιτάξτε, καταρχάς θα έλεγα να δούμε εμείς οι ίδιοι γονείς πώς νιώθουμε και με τον εαυτό μας και με το σώμα μας, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε κάποιες φράσεις στα παιδιά, γιατί ξέρετε, ο τρόπος που μιλάμε εμείς οι ίδιοι γονείς στον εαυτό μας γίνεται και η εσωτερική φωνή του παιδιού, μας ακούει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε εκφράσεις όπως «φαίνεσαι πάρα πολύ όμορφη τώρα που έχασες κιλά» ή «νιώθω πάρα πολύ χοντρός». Οι ενοχικές φράσεις τύπου «μετά από αυτό το γλυκό που έφαγα δεν θα ξαναφάω τίποτα αύριο». Είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνουμε, το λέμε στην καθημερινότητά μας, κουβέντες όπως «αυτό το φόρεμα μας αδυνατίζει πάρα πολύ». Οι οποίες, ξέρετε, όταν τη λέμε από πολύ μικρή ηλικία, όλο αυτό εσωτερικοποιείται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις εκφράσεις, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο, και να εκπαιδευτούμε ότι το αδύνατο σώμα δεν είναι αυτό που οδηγεί σε ευτυχία, επιτυχία ή αυτοπεποίθηση. Αλλά πραγματικά αναιρεί όλες τις δυνατότητες που πραγματικά καθορίζουν έναν άνθρωπο ποιος πραγματικά είναι. Να προβάλλουμε το υγιές ιδανικό. Το ιδανικό έρχεται σε όλα τα σχήματα, σε όλα τα μεγέθη. Είναι διαφορετικό για τον καθέναν μας. Επίσης, να προβάλλουμε έναν υγιής τρόπο ζωής, ο οποίος δεν είναι το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα. Δεν είμαστε μόνο σώμα δηλαδή. Και να δίνει έμφαση στις σχέσεις, στη σωστή διατροφή, στην άσκηση, στην αυτοεκτίμηση. Και βέβαια το υγιές, όλο αυτό το κομμάτι το υγιές, ας πούμε, ιδανικό, δεν περιλαμβάνει και συζητήσεις για το πάχος, το λίπος και το βάρος, γιατί mm-hmm. είναι κάτι που οι ίδιες οι μαμάδες πολλές φορές το μεταφέρουμε στα παιδιά. Και βέβαια, για μένα το πιο σημαντικό που και γονείς και ειδικοί και μέσα ενημέρωσης, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για αυτή την εικόνα του σώματος και τα πρότυπα που προβάλλονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να μιλήσουμε για αυτά για να αναπτύξουν τα ίδια τα παιδιά κριτική σκέψη σε αυτά που προβάλλονται. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι η επίδραση ενός τέλειου σώματος από κάποιο διάσημο είναι λιγότερη από την επίδραση που μπορεί να έχουν οι τέλειες φωτογραφίες των συμμαθητών ενός έφηβου κοριτσιού. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή αυτή η σκέψη μου. Mm-hmm. Κοίταξε, αν κάνουμε μια πολύ απλή περιήγηση φωτογραφίες διασήμων, θα δούμε από κάτω εφήβους να γράφουν «θα ήθελα κι εγώ να είχα αυτό το σώμα, βοηθήστε με, τέλεια, μικροσκοπικό τζιν, αυτό που φοράει» κτλ. Επηρεάζονται τα παιδιά πάρα πολύ από τα πρότυπα, έτσι, γιατί και αναπτυξιακά έχουν ανάγκη να ταυτιστούν με ένα πρότυπο το οποίο δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Και επηρεάζονται όμως και πάρα πολύ και από τους συνομιλίκους. Mm-hmm. Δυστυχώς, έτσι νομίζω στη μηχανή αναζήτηση έρχεται πρώτη σε αναζήτηση η Kardashian, που κάποια στιγμή είχε γίνει φοβερός ντόρος για τις τέλειες φωτογραφίες οι οποίες ανέβαζαν. Ναι, προβάλλονται όλα αυτά τα πρότυπα και τα παιδιά επηρεάζονται. Είναι σημαντικό λοιπόν να εκπαιδευτούν ψηφιακά σε αυτό. Ξέρετε, γιατί όσο περισσότερο γνωρίζουμε τη φιλοσοφία των κοινωνικών δικτύων
τόσο λιγότερες συγκρίσεις κάνουμε με τις εικόνες που βλέπουμε. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και πριν και θέλω να το επαναλάβω, να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι χρησιμοποιούνται φίλτρα σε αυτές τις φωτογραφίες. Mm-hmm. Δηλαδή το τέλειο πρόσωπο μπορεί τελικά να είναι ένα πρόσωπο γεμάτο ατέλειες, το οποίο χάρη στα φίλτρα εμφανίζεται με έναν τόσο ωρεοποιημένο τρόπο. Και υπάρχουν φίλτρα και εφαρμογές που ακόμα αλλάζουν και την οστική δομή του προσώπου. Mm. Δηλαδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι πειραγμένες φωτογραφίες μπορούν να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την πραγματικότητα και θα πρέπει κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουν αυτό τα παιδιά. Επίσης ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά είναι ότι στο Instagram, στο Facebook, γενικότερα στα κοινωνικά δίκτυα ανεβάζουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, απαλλαγμένη από άγχος, από προβλήματα, ανεβάζουμε μια ζωή η οποία τελικά μπορεί να απέχει πάρα πολύ από την πραγματική μας ζωή. Ναι, ακριβώς αυτή είναι η φιλοσοφία των κοινωνικών δικτύων, ακριβώς αυτή που αναφέρεται. Mm-hmm. Ότι προβάλλω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είμαι. Και βέβαια να μάθουμε στα παιδιά ότι δεν καθορίζει την αξία μας το πόσα likes έχουμε, το πόσους followers έχουμε, γιατί έχουν μπερδευτεί σε αυτό πάρα πολύ. Η φωτογραφία αρθανεύει από τα παιδιά και αν δεν έχουν τα επιθυμητά likes, θα τα κατεβάσουν αμέσως. Και ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το άγχος. Πρόσφατα ένας έφηβος μας ανέφερε ότι πηγαίνουν σε επαγγελματίες φωτογράφους μαζί με φίλους για να δίνουν χρήματα προκειμένου να βρουν την τέλεια φωτογραφία για να την ανεβάσουν στο Instagram. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα ολόκληρο φαινόμενο όλο αυτό. Και βέβαια θα πρέπει τα παιδιά να ενημερωθούν. Αυτή νομίζω ότι είναι η λύση. Έτσι ακριβώς. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Essex και το University College London σε δείγμα 10.000 ατόμων ηλικίας 14 ετών διαπιστώνει ότι οι έφηβοι που περνούν περισσότερες ώρες την ημέρα στα κοινωνικά μέσα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για κατάθλιψη και η σύνδεση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη για τα κορίτσια. Μας είπατε βέβαια και εσείς ότι το ίδιο ισχύει και για τα αγόρια και το καταλαβαίνω αυτό γιατί το άγχος για την εξωτερική εμφάνιση δεν είναι μόνο γυναικείο προνόμιο, mm-hmm. είναι και άντρικο προνόμιο. Οπότε ίσως και μια λύση θα ήταν το όριο στην έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα. Εννοείται. Όσο λιγότερο ασχολούμαστε νομίζω και έχουμε επαφή με το πραγματικό περιβάλλον, τόσο λιγότερους κινδύνους ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε. Γιατί φεύγουμε και λιγάκι από αυτή τη φιλοσοφία, έτσι. Δηλαδή είναι σημαντικό να πατάει τα πόδια μας στην πραγματική ζωή. Όσο περισσότερο καθόμαστε, και αυτό όντως οι έρευνες το δείχνουν, ναι, και είναι και εντυπωσιακό. Δηλαδή ότι όσο πιο πολύ ασχολείται κανείς με τις φωτογραφίες και ανεβάζει πολλές φωτογραφίες και έχει πάρα πολλά likes, τόσο περισσότερο άγχος έχει. Γι' αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή δεν λειτουργεί αντίστροφα. Ένας φαύλος κύκλος λοιπόν η επαφή μας με τα social media. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στην εικόνα που δίνουμε εμείς για τα παιδιά μας. Το αναφέρατε πάρα πολλές φορές αυτό ότι εμείς αποτελούμε ένα από τα πρότυπα των παιδιών μας. Ίσως στην εφηβεία mm-hmm. Να μην το σπουδαιολογούν αλλά παραμένουμε πρότυπο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς χειριζόμαστε εμείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς χειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι τις selfies. Mm-hmm. Τι χρήση κάνουμε και πόσο άγχος έχουμε εμείς για τις φωτογραφίες που ανεβάζουμε. Έτσι ακριβώς. Και πώς εμείς οι ίδιοι βλέπουμε το δικό μας σώμα και τη δική μας εμφάνιση. Να θυμόμαστε ότι ό,τι εμείς λέμε στον εαυτό μας είναι η ιστορική φωνή του παιδιού μας και τώρα και στο μέλλον όταν μεγαλώσει. Μάλιστα. Κυρία Δάρα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τα social media λοιπόν προβάλλουν έναν υπέροχο τρόπο ζωής, μια τέλεια εξωτερική εμφάνιση και ένα εξωπραγματικό πρότυπο ανθρώπου που απολαμβάνει τις χαρές της ζωής απαλλαγμένος από προβλήματα και άγχη της καθημερινότητας και όλη αυτή η τελειότητα ακολουθείται από χιλιάδες followers. Όπως είναι φυσικό, αυτή η σύγκριση παίζει ρόλο στην ψυχολογία των παιδιών μας. Πάρα πολλά παιδιά οδηγούνται σε διατροφικές διαταραχές, επιλέγουν προκειμένου να φτάσουν το ιδεατό που βλέπουν στα social media, κόβουν το φαΐ, κόβουν βασικές ομάδες τροφής, προκειμένου να αποκτήσουν αυτό το αδύνατο σώμα, το οποίο απέχει πολύ από το υγιές σώμα.
Η επιθυμία για αποδοχή άλλωστε είναι κυρίαρχη σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία και οδηγεί πολλές φορές στο μιμητισμό προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Η αυτοπροβολή μετατρέπεται σε ένα καθημερινό αγώνα δρόμου. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να ενδιαφερόμαστε για τις online δραστηριότητες τους, να επιβλέπουμε τις online δραστηριότητες τους και να επεμβαίνουμε με τη συζήτηση προκειμένου να καταφέρουμε να διορθώσουμε τις λάθος αντιλήψεις που ενδεχομένως καλλιεργούνται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή καλύτερα και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.